δύο νέε εκδόσει από την πίνδο περιβαλλοντική. ΑΟΣ Βιώσα στου δρόμου του πολιτισμού του Βασίλη Νητσιάκου, και το χάρισμα του φεγγαριού του Κωνσταντζιόβα. Πρόκειται για δύο νέε εκδόσει τη οργάνωση πίνδο περιβαλλοντική που δημιουργήθηκαν ω εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του προγράμματο ΑΟΣ, σώζοντα τον τελευταίο ποταμό ελεύθερη ροή τη Ευρώπη, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με διεθνεί εταίρου. Ο ποταμό ΑΟΟΣ Βιώσα κυλά στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδα και Αλβανία και συνοδεύει ή εκφράζει την ύπαρξη και τη μεταμόρφωση ολόκληρων κοινωνιών. Δεν είναι απλώ ένα ποτάμι. Είναι τόπο, είναι πολιτισμό, είναι φύση και άνθρωπο. Ένα οικοσύστημα χάρη στο οποίο οι τοπικέ κοινότητε δημιούργησαν τον πολιτισμό του και έφτιαξαν μια ταυτότητα που καθορίζει την αέναη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντο και τη δυναμική του τοπίου. Στο βιβλίο «ΑΟΣ Βιώσα στους δρόμους του πολιτισμού» ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλης Νιτσιάκος μα συστήνει τις τοπικές κοινότητες. Το Μέτσοβο και τα γύρω χωριά, το Ζαγόρι και την Κόνιτσα και τους πολιτισμούς που ενώνει ο ΑΟΣ, ένα ποτάμι που παραμένει και πρέπει να παραμένει ελεύθερο, χωρί τεχνητά εμπόδια στη ροή του, με εξαίρεση το φράγμα στι πηγέ ΑΟΟΥ. Επιχειρείται λοιπόν ένα ταξίδι στα χωριά του ΑΟΟΥ, στα χαρακτηριστικά και τι ιδιαιτερότητέ του, στη μουσική, στην παράδοση, στου ήχου, στα μνημεία, στα στοιχεία τη φύση που σμήλεψαν την ψυχή των ανθρώπων του τόπου, στου δρόμου του πολιτισμού. Όπω όλα τα ποτάμια, έτσι και ο ΑΟΣ δεν είναι απλά μια κήτη με κυβικά νερού, αλλά ένα ενιαίο οικοσύστημα από τι πηγέ του στα βουνά μέχρι τι εκβολέ του στη θάλασσα. Ωστόσο, ο ΑΟΣ δεν αποτελεί απλά ένα ενιαίο και μοναδικό οικοσύστημα, γεγονό που τεκμηριώνεται από τι σχετικέ επιστήμε, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα τη ανθρωπογεωγραφία και των πολιτισμών που έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί ιστορικά κατά μήκο του. Καταρχά, έχει αποτελέσει έναν από του πιο σημαντικού ιστορικού δρόμου που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση και που χρησιμοποιήθηκε από στρατού, εμπορικά καραβάνια, μετακινούμενου κτηνοτρόφου και άλλε κατηγορίε ανθρώπινων πληθυσμών. Μαζί με όλου αυτού διαδίδονταν στοιχεία πολιτισμών από τόπο σε τόπο και βεβαίω συνέβαιναν σημαντικέ συνθέσει στι τοπικέ κοινωνίε και του πολιτισμού που αναπτύχθηκαν στι κοιλάδε του ποταμού και χάρη σε αυτόν. Ο ΑΟΣ λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζεται και ως ένα σημαντικό κεφάλαιο και αποπολιτισμική άποψη. Το χάρισμα του φεγγαριού, του Κωνσταντζιώβα, αποτελεί μια εικονογραφημένη ιστορία για τον ΑΟ, ένα παραμύθι. Και όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, αυτή η ιστορία έβγαινε πάντα βίαστα και φυσικά, όπως μια βαθιά ανάσα ή πιο πολύ, όπως ένα στεναγμός συμπόνιας αλλά και σαν ξόρκι, μη μα βρει και εμά τέτοιο κακό, από το στόμα τη κυραμάνα μα κάθε Αύγουστο, που το είχαν συνήθειο τι μέρε κοντά στο γιώμα του φεγγαριού να κατεβαίνουν όλε οι γυναίκε μαζί του χωριού, μια και μεγαλύτερε, στο ποτάμι, για να πλύνουν και να παστρέψουν τι βαριέ φλοκάτε, τα κυλίμια και τα σκουτιά, για να είναι έτοιμα για στρώσιμο για τον βαρύ χειμώνα, που ξεκίναγε πάντα να στον τον τόπο μα, εκεί κοντά τα Ιδημητριού. Μια ιστορία που υπόθηκε από στόμα σε στόμα και που κατάφερε να φτάσει μέχρι το σήμερα. Μια ιστορία που έρχεται να θυμίσει ότι το νερό δεν σταματιέται, δεν χωρίζεται. Όσο και προσπαθήσει κανεί, αυτό θα βρει τον τρόπο του. Θα χωθεί σε υπόγεια περάσματα και στι καταβόθρε των φαραγγιών και των χαραδρών, θα βρει νέου δρόμου και θα ξεχυθεί ξανά στο φω, μέχρι να γίνει ένα με τη θάλασσα. Την εικονογράφηση τη ιστορία έχει κάνει η Ιωάννα Μπουλούγαρη. Πέραν τη εντυπής έκδοσης, δημιουργήθηκε και ένα CD με την αφηγήτρια παραμυθιών Βιργινία Κοκκίνου να εξιστορεί το χάρισμα του φεγγαριού.